Θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη γειτονική Ροδόπη, όπου θα πάμε να συναντήσουμε μέσω Skype τον βουλευτή του νόμου, τον βουλευτή του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καθώς έχει ανακύψει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά τώρα αναδεικνύεται. Από ό,τι φαίνεται τώρα, φαίνεται να υπάρχει έντονα το πρόβλημα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας, καταρχάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το γεγονός ότι χωρίς εμβολιαστικό κέντρο, από ό,τι φαίνεται, βρίσκεται ο Δήμος Αριανών, με συγχωρείτε για την φωνή, ένα θέμα το οποίο ανέδειξε το τελευταίο διάστημα και ο Δήμαρχος της περιοχής, εσείς το μεταφέρατε στην Βουλή. Μάλιστα. Διότι νομίζω είναι αρκετά επίκαιρο. Όμως, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει και ποια είναι η ανάγκη για να γίνει αυτό το εμβολιαστικό κέντρο, πρέπει να πούμε το εξής. Καταρχήν, ο Δήμος Αριανός είναι ο μεγαλύτερος δήμος σε έκταση του νομού Ροδόπης. Και κατά δεύτερον, ο μεγαλύτερος δήμος σε πληθυσμό. Αποτελείται από ορεινούς οικισμούς. Ένας άνθρωπος από τον οικισμό Κέχρο, το Βουνό, προκειμένου να εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάει το κοντινότερο στις Σάπες, η οποία διαδρομή είναι 100 χιλιόμετρα. 70 χιλιόμετρα τουλάχιστον να έρθει και 70 χιλιόμετρα να επιστρέψει, είναι 140 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι ο νομός Ροδόπης ακόμα στο γενικό δίκτυο των εμβολιασμών υπερτηρεί αρκετά. Μάλιστα, υπερτηρεί πάρα πολύ και στην μειονότητα σε ορισμένα περιοχές. Και αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που έχουν. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε στην κυβέρνηση και ο Δήμαρχος ακόμα από το Δεκέμβριο του 2020, δηλαδή πριν από 4 μήνες, ότι έχουμε έτοιμες δομές. Στη Φιλήρα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα ιατρικό κέντρο, ο οποίος υπάρχουν και νοσηλευτικό προσωπικό και ιατροί, όπως και στον Κέχρο υπάρχει αγροτικό ιατρείο που πληρεί όλες τις τεχνικές ιατρικές προϋποθέσεις. Μάλιστα, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας αρχικώς είχαν συμπεριληφθεί αυτά τα δύο ιατρικά κέντρα και μάλιστα εξοπλίστηκαν και αναλόγως φουλ και τις 20 προϋποθέσεις της τεχνικής της καλύπτει. Παρά τα αυτό όμως, προτίμησε το Υπουργείο Υγείας να κάνει τι. Αντί να κάνει αυτά τα δύο εμβολιαστικά κέντρα και να εξυπηρετήσει όλο αυτό τον πληθυσμό, πρόσθεσε ένα εμβολιαστικό κέντρο στον Ιασμό, πρόσθεσε έναν ακόμα εμβολιαστικό κέντρο στο ΙΚΑ Κομωτινής και ακόμα ένα Σάπες. Δεν αντιλέγουμε εφόσον υπάρχει ανάγκη. Αλλά είναι επιτακτική ανάγκη για την ελευθερία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση να και να αρχίσει να δουλέψει και αυτό το εμβολιαστικό κέντρο στο Δήμο Αριανών. Περαιτέρω αναβολή δεν χωράει, διότι αυτή η ιστορία με τους εμβολιασμούς δεν θα τελειώσει, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, αμέσως το επόμενο μήνα ή στους 2 μήνες, ούτως ώστε. Και αυτή τη στιγμή παίρνουν ραντεβού οι άνθρωποι για μετά από 3 μήνες. Και όταν υπάρχουν έτοιμες δομές, καλούμε τον Υπουργό Υγείας για ακόμη μια φορά στην Ολομέλεια της Βουλής να έρθει και να μας δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μάλιστα πριν συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα οριστεί νομίζω την άλλη Δευτέρα, από τώρα, αύριο, να βγει και να πει ναι, υπάρχει ιατρικό προσωπικό και να αρχίσει να λειτουργεί αύριο, σήμερα που λέμε εμείς, να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό είναι το καθολικό αίτημα και της αντιπολίτευσης, αλλά και όλων των κατοίκων της περιοχής. Άρα εσείς λέτε, καθώς από ό,τι φαίνεται υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό της επιχείρησης Ελευθερία, ότι τα αγροτικά ιατρία του Κέχρου και της Φιλήρας, αν δεν απατώμε, θα μπορούσαν ακριβώς να λειτουργήσουν και εξοπλίστηκαν μάλιστα. Τα οποία όμως εξαλείφθηκαν, βγήκαν. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το Υπουργείο Υγείας, αν και αρχικώς είχε πει ότι θα γίνουν εμβολιαστικά κέντρα, δεν έγινε. Σας λέω, στάλθηκε όλος ο εξοπλισμός. Υπάρχει καρδιογραφικός παλμός, δηλαδή τα πάντα ιατρικώς. Και 20 προϋποθέσεις υπάρχουν, και γιατροί υπάρχουν, και νοσηλευτές υπάρχουν. Είναι στο μόνιμο ιατρικό προσωπικό δυναμικό αυτό το. Και εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους, θα εξυπηρετήσει στο Δήμο Αριανών, χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Δεν μπορεί να πάει να εμβολιαστεί 140 χιλιόμετρα από το Κέχρο ή από άλλους οικισμούς ή από τη Φιλήρα και να συσσωρεύονται στο ΙΚΑ Κομωτινή, στον Ίασμο ή αλλού ή στο Γενικό Νοσοκομείο και τα ραντεβού να καθυστερούν τόσο πολύ. Γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος προτιμάει και ένα κάποιο είδος εμβόλιο, αν και για μένα το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που γίνεται γρηγορότερο. Όμως για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Υπάρχουν περισσότεροι συμπολίτες μας
και ιδίως η νέη ηλικία προτιμάει κάποιο άλλο εμβόλιο. Οπότε πρέπει άμεσα στο Δήμο Αριανών να λύσει η κυβέρνηση αυτό το πρόβλημα και να δώσει μια για την προστασία, δημόσια προστασία, για τη δημόσια υγεία και προστασία των κατοίκων. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον έτσι από όλα αυτά που συζητούμε τόση ώρα, ότι πιθανότατα και ο συγκεκριμένος Δήμος έχει χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού σε σχέση με τον υπόλοιπο νομό. Ναι, πάρα πολύ. Γιατί πάρα εκεί εμπίπτει τώρα η ουσία του έτσι, θέματος. Κοιτάξτε, εμείς ο κύριος υπουργός παρά του Πρωθυπουργού, ο κύριος Λιβάνης, ο ίδιος πριν από 10-15 μέρες μας πήρε τηλέφωνο όλους τους τοπικούς φορείς και εμένα προσωπικά σαν βουλευτή και τους δημάρχους μας και μας είπε αυτό το πρόβλημα. Και είπε, κύριε βουλευτά, σας παρακαλώ, προέρχεστε και από την μειονότητα, βοηθήστε. Βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Δεν υπάρχουν αρκετό ικανοποιητικό βαθμό εμβολιασμών. Και κάναμε μια καμπάνια και πολύ ευχάριστη. Εγώ από την πρώτη στιγμή καλώ τον κόσμο να εμβολιαστούν. Έκανα τα σχετικά βίντεο, έκανα σχετικές ανακοινώσεις. Κι όμως στο τηλέφωνο είπα στον υπουργό παρά τον πρωθυπουργό, κύριο Λιβανιλίο, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Κάντε ένα εμβολιαστικό κέντρο. Είναι δύσκολο και οι μετακινήσεις να γίνονται. Και θα το δούμε, μου είπε. Ναι, όμως βλέπουμε ότι πέρασαν πάλι 2-3 εβδομάδες. Τρέχουν τα προγράμματα και τελικά. Και οπότε αναγκάστηκα, ή αν θέλετε, ασκώ το κοινοβουλευτικό μου δικαίωμα να καταθέσω μια επίκαιρη ερώτηση και οι συμπολίτες μου στη Ροδόπη και οι κάτοικοι της περιοχής να μάθουν γιατί. Γιατί ακόμη καθυστερεί ένα έτοιμο αγροτικό ιατρείο να τεθεί σε λειτουργία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η τοπική κοινωνία μετά από όλη αυτή την καμπάνια και την προσπάθεια που κάνατε βρέθηκε θετική. Ανταποκρίθηκε απέναντι στους εμβολιασμούς. Ανταποκρίθηκε. Η μειονότητα θέλει να εμβολιαστεί. Αλλά σας λέω, τα ραντεβού είναι πάρα πολύ μακριά. Και οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι θέλουμε να εμβολιαστούμε άμεσα και δυσκολεύονται να πάνε τόσο μακριά. Πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας με εμβολιαστικό κέντρο και σε αυτή την περιοχή που είναι, υπάρχουν και ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Πρέπει να δουλέψει. Είναι και το θέμα, δεν είναι μόνο σώνει και καλά να έχουμε ένα εμβολιαστικό κέντρο κοντά στο σπίτι μας. Φυσικά και ο πολίτης θα υποβληθεί σε μια αλφα τηλεπορία. Σαφές, αλλά όχι όμως σε αυτό το βαθμό. Υπάρχει ανισότητα, φυσικά, κύριε Βουλευτά, αυτό καταλαβαίνουμε, γιατί αυτό, υπάρχουν εντάξει, δύο... Δεν θέλω να πω τη λέξη, δεν θέλω να είμαι κακόπιστος. Δηλαδή, ανισότητα σε σχέση με, με τα εμβολιαστικά κέντρα, σαν βουλευτής αντιπολίτευσης που είμαστε, μπορώ να ασκήσω δρεμία κριτική σε αυτό το θέμα στην κυβέρνηση και ασκούμε δρεμία κριτική στα οικονομικά, σε άλλα θέματα. Αλλά στα θέματα δημόσιας υγείας προσπαθήσαμε και προσπάθησα προσωπικά από την πρώτη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο, να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση. Και δόξα τω Θεώ μπορώ να πω, και με τη βοήθεια των πολιτών μας και συμπολιτών μας, καταφέραμε να, αν θέλετε, τη Ροδόπη μας, την περιοχή μας, κάπως να τη θωρακίσουμε, με προσωπική προσπάθεια των ανθρώπων όμως. Έτσι. Γιατί ξέρουμε την κατάσταση του νοσοκομείου μας και όλα αυτά. Εντάξει, αν άρχισε μια καμπάνια για εμβολιασμό, μπήκε στην αρχή, αργότερα όμως δεν υλοποιείται. Δεν υλοποιείται. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δυστυχώς δεν κρατά μια στάση, πώς να σου το πω, αδικαιολόγητη απέναντι σε αυτή την περιοχή. Όπου να σημειώσουμε ότι ο περισσότερος πληθυσμός είναι και μεγαλύτερος ηλικιακά. Μιλάμε για έναν πληθυσμό πιο γυρασμένο. Θα έπρεπε ίσως να έχει δοθεί μια προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω θερμά και εγώ στο σημείο σας αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως υπάρξουν νεότερα από τη στιγμή που θα συζητηθεί. Και σας λέω πάλι, και πριν συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση, μπορεί κάλλιστα το Υπουργείο Υγείας σήμερα να βγει να το ανακοινώσει και να πάμε και δημοσίως να τους ευχαριστήσουμε και να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία του κόσμου. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είστε καλά.